Ρυθμίσει για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά επεξεργάζεται η κυβέρνηση που θα βασίζονται στη λογική των προγραμματικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού, ο οποίο είχε ανακοινώσει στη Βουλή ότι οι ειδόσει των δανειοληπτών δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 30% των εισοδημάτων του. Κάτι τέτοιο, μάλιστα, πορέει και από τον κανόνα περί υπεύθυνου δανεισμού, όπω ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει υιοθετηθεί και από την Τράπεζα τη Ελλάδο. Από τη στιγμή που τα πράγματα δυσκολεύουν αντί να γίνονται καλύτερα. Ε, θα προσπαθήσουν, σαφώς η κάθε κυβέρνηση προσπαθεί για το καλύτερο, λέμε τώρα, αλλά ε, το 30% ενός εισοδήματος, το οποίο όμως φθίνει κάθε μέρα, σημαίνει ότι θα μας αφαιρέσει σημαντικό ποσό από τα έσοδά μας. Εκτός αυτού, όταν το μηνιαίο εισόδημα ενός καταναλωτή θα φτάσει στα 500 ευρώ, και η δόση του θα είναι στα 170, σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσει ο καταναλωτής με 330 ευρώ. Βάλτε τώρα το μυαλό σας να σκεφτεί με 330 ευρώ πώς μπορεί να ζήσει όχι μια τετραμελή, έστω μια διμελή οικογένεια. Καλέ είναι οι λύσει. Το θέμα είναι ότι δεν λύνονται έτσι τα πράγματα, δηλαδή όταν λέμε το 1 τρίτο των αποδοχών μας. Αποδοχές είναι και τα 1.000 ευρώ, αποδοχές είναι τα 1.500 ευρώ, αποδοχές όμως είναι και τα 500 ευρώ. Νομίζω ότι οι ρυθμίσεις θα έπρεπε να γίνονται ανάλογα με το ποσό των αποδοχών του κάθε καταναλωτή. Βλέπετε λοιπόν με τι νέε βελτιωτικέ κινήσει που πρόκειται και προωθεί η κυβέρνηση η τωρινή να κάνει προ του ε, δανειολήπτε και τα υποχρεωμένα νοικοκυριά, είναι να κρατάνε ενήμερα πλέον τα δάνεια του. Ε, σαφώς το καλύτερο θα ήταν να μπορούν ο κόσμος να ε, αποπληρώνουν έστω και λίγο λίγο από το να μην πληρώνουν καθόλου. Ε, κάποιες λύσεις τις οποίες προτείνει θεωρώ ότι είναι θετικές για τους καταναλωτές. Ε, αρκεί να μπορούσε να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της χώρας, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερες αποδοχές και να μπορέσει ο κόσμος να ανακάμψει και να έρθει στα παλιά εισοδήματα και στα παλιά δεδομένα. Καταλήγοντας, κύριε Βουκούρα, θεωρείτε ότι θα πρέπει να βρεθούν άμεσα τρόποι και λύσεις προς τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μιας και βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα αυξάνεται το ρυθμό των υπερχρεωμένων νοικοκυριών φυσικά αυξάνονται, αυξάνεται, ο το αριθμό των υπερχρεωμένων κυριών, διότι ε, δεν βελτιούνται η κατάσταση. Οπότε... Κάθε άνθρωπος ο οποίος είχε ένα συγκεκριμένο ποσοστό αποδοχών και εξαιτία του ότι έχουμε μεγαλύτερη φορολογία. Είδαμε φέτος ότι η φορολογία σε πολλά ε, σπίτια ήταν σχεδόν δυσβάστακτη. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αποπληρώσουν και τα δανειά τους, να παρέχουν και στο κράτος αυτά που τους ζητάει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να βελτιώσει τις αξιώσεις του απέναντι στον πολίτη και να μπορέσει και ο πολίτη να είναι εντάξει στι υποχρεώσει του. Γιατί δεν νομίζω κανένα ότι θέλει να είναι χρεωμένο απέναντι στι τράπεζε ή σε άλλα πιστοντικά ιδρύματα. Αν και οι ρυθμίσει αυτέ βρίσκονται στο στάδιο τη επεξεργασία, πηγέ του Υπουργείου Ανάπτυξη ανέφεραν ότι θα αφορούν στο σύνολο των δανείων, σταγαστικά και καταναλωτικά, ενώ θα προβλέπεται συνδυασμό μείωση τη δόση και επιμήκυση του χρόνου αποπληρωμή. Ειδική μέρη θα υπάρχει και για τους άνεργους δανειολήπτες, για του οποίου εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να δοθεί περίοδο χάριτος, δηλαδή πάγωμα δόσεων, για συγκεκριμένο διάστημα, μέχρι να μπορούν να βρουν εργασία και να αποπληρώνουν τα δάνειά τους. Η ίδια η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με τι τράπεζε, οι οποίε παρά το γεγονό ότι τον προηγούμενο χρόνο είχαν προχωρήσει σε ρυθμίσει περισσότερων από 690.000 δανείων, αριθμό που ξεπέρασε τα 800.000 το πρώτο πεντάμινο του 2012. Σήμερα αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, καθώ η ύφεση βαθαίνει και πλέον είναι μεγάλο ο των δανείων που δεν εξυπηρετούνται, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι επισφαλίε του.